Φτάσαμε τώρα. Αν συμφωνείτε, νομίζω αν δεν υπάρχει αντίρρηση, να συμφωνήσουμε στις 26 Ιουνίου. Σε καλό κλίμα έγινε το απόγευμα της Δευτέρας η Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΚΙΑΝΑ. Μάλιστα θα κάνουν και εκλογές για νέα διοίκηση στις 26 Ιουνίου 2018. Ωστόσο, στη συνέλευση είχαμε και ηχηρές απουσίες, όπως αυτή του Γιώργου Κοτοπούλη. Η συνέλευση ολοκληρώθηκε σε καλό και συνενετικό κλίμα. Η εκαθάριση του Μητρώου έχει προχωρήσει, κάτι που θεωρείται κέριο για την εκλογική διαδικασία, ενώ στη διάρκεια της συνέλευσης παρουσιάστηκαν και τα οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου. Θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει, διασφαλίζει ότι όσοι ψηφίζουν είναι μέλη του Συλλόγου ενεργά και να αποφύγουμε περιπέτειες. Το καταστατικό αναφέρει ρητά ότι την ιδιότητα του μέλους την έχει όποιος ασκεί τη μακρύ δραστηριότητα στον νομό Αχαρίας. Υπό ΕΣΕ, σε ένα έγγραφό τη για τι εκλογέ στο ανώτατο όργανο, ανέφερε ακριβώ ότι σε περίπτωση που κάποιο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, η πάυση του είναι αυτόματη και από το συνδικαλιστικό όργανο και από την ιδιότητα την τυπική που έχει ω μέλο. Τέλο, έγινε και σύντομη ενημέρωση για τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν του καταστηματάρχε, όπω το μεγάλο θέμα με την επανεμφάνιση των μεδουσών στον Παταλαϊκό και Κορινθιακό. Για το θέμα έχει ζητηθεί βοήθεια των βουλευτών του νομού αλλά και του Περιφερειάρχη. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.